η ίδρυση της ΕΠΟΝ, πρώτη ίδρυση της ΕΠΟΝ, είναι γνωστό από την κατοχή. Το 1941, από τα Ξερονήσα που φύγανε, αυτοί που φύγανε από τις ακροναφλίδες, από τους κομμουνιστές ακροναφλίδες, οργανώσανε τον αντιστασιακό αγώνα. Εδώ στα Πετράλωνα ήρθανε κάποιοι από αυτούς. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ακολουθήσαμε κι εμείς αυτό το δρόμο της αντίστασης του λαού μας. Αυτό το μεγάλο κίνημα, το οποίο συμμετάραξε όχι μόνο την Ελλάδα ολοκλήρη, αλλά είναι σήμερα το φωτεινό σημείο της παγκόσμιας αντίστασης. Εμείς δεν το έχουμε αναπτύξει τόσο πολύ, πρέπει να το βοηθήσουμε να μπορέσει να γίνει γνωστό όσο μπορούμε περισσότερο. Πιο χαρακτηριστικά, οι ανάγκες ήθελαν τρία πράγματα. Πρώτα την επιβίωση. Για αυτή την επιβίωση λοιπόν έγινε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ αποτελέστηκε από τρία κόμματα. Αλλά και ιδρύθηκε τις 27 Σεπτέμβρη του 1941. Επειδή όμως ο αγώνας που ήταν και τα προβλήματα που είχαν τεράστια, δεν κάλεταν μόνο αυτή τη δραστηριότητα σε αυτό το σημείο. Ήθελε ένα μεγάλη πείνα, επέθενε ο κόσμος σαν τις μύγες, έπεθε στα πεζοδρόμια και έπρεπε να αναπτύξουμε αυτούς τους αγώνες για την επιβίωση και κατόπιν τους άλλους. Η σειρά λοιπόν ήταν αυτή. Και εγώ τα λέω αυτά διότι αυτή τη στιγμή φέρω στο μυαλό μου και στην εικόνα μπροστά στα μάτια μου, σαν κινηματογραφική ταινία, από την πρώτη μέρα που τάχθηκα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα. Από τον Ιούνιο του 1941, από την Οργάνωση Κομμουνιστικών Νεόλεων Ελλάδος, συμμετείχαμε στο ΕΑΜ, στη συνείδησή του, από εκεί στο ΕΑΜ Νέων, το οποίο έφτιαξε το ΕΑΜ, και από εκεί στο πρόπλασμα της ίδρυσης της ΕΠΟΝ. Προέκυψε η ανάγκη η νεολαία να μπει μπροστά. Είχε ήδη μπει μπροστά με διάφορες εκδοχές. Εδώ θα σας διαβάσω την ιδρυτική διατήρηση της ΕΠΟΝ και θα δείτε πόσο είναι επίκαιρη η σύνθεση των οργανώσεων της νεολαίας που ιδρύσανε την ΕΠΟΝ την εποχή εκείνη. Την προέλευσή τους, για να καταλάβουμε ότι αυτή η αναγκαιότητα πάντα υπάρχει μέσα στις αγώνες σου που έχει ο λαός μας να κάνει. Το ιδρυτικό είναι το εξής. Αγροτική νεολαία Ελλάδος. Δυο λεπτά γιατί είναι και προβλήματα όρασης. Αγροτική νεολαία Ελλάδας. Ενιαίας εθνικοαναπαιρετικής εργατοϊπαλληλικής νεολαίας. Ενιαίας μαθητικής νεολαίας. Ενιαίας μαθητικής νεολαίας. Ένωσης νέων αγωνιστών Ρούμελη. Θεσσαλικός Ιερός Λόγος. Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία. Λεύθερη Νέα. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας. Σοσιαλιστικός σε εξωτερική επαναστατική νεολαίας Ελλάδας. Φιλικής Εταιρείας Νέων. Δεύτερον, αντιπροσωπεία του ΕΑΜ Νέων Μακεδονίας, Πελοποννήσου και τα μέλη της σχετικής επιτροπής του ΕΑΜ Νέων. Οι στόχοι που είχε βάλει η νεολαία από την σύνδεση της ΕΠΟΝ από εκείνη την εποχή είναι απόλυτα, άμα θα σας διαβάσω, θα σας ακούσετε πόσο επίκαιρη και πόσο σημασία έχει. Λοιπόν, η εθνική απελευθέρωση με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας. Πρώτος στόχος. Δεύτερος, η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί. Αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας, έτσι που όλες οι εξουσίες να απορρέουν από την κυρίαρχη θέση του λαού και της νέας γενιάς. Τρίτον, η καταπολέμηση των υπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και της αδερφικής συνεργασίας όλων των λαών και νεολαών και ειδικά της Βαλκανικής. Τέταρτον, η υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς. Γενικά καθορίζεται στο νέο καταστατικό και λέει τα υπόλοιπα τα παρακάτω. Αυτή ήταν η σκοπή της νεολαίας που συνυπέγραψαν οι οργανώσεις που είπα παραπάνω. Επειδή θα μεταφέρω τώρα αυτή τη γενική τοποθέτηση για την είδηση της ΕΠΟΝ στο τοπικό επίπεδο και την εμπειρία, την προσωπική και τη συμμετοχή, μπορώ να σας πω ότι όσοι ήμασταν στα γυμνάσια,
Πήγαμε με συνεδρία στην Χριστιανική Ένωση Νέων. Η Χριστιανική Ένωση Νέων είχε οργάνωση τα συσίτια. Και όσοι ήμασταν στα γυμνάσια, εγώ ήμουν στο 12ο, από τα πρώτα που ήμουν και τα λοιπά λόγω του πολέμου, ήταν εδώ στα Πετράλωνα, στο 12ο γυμνάσιο που πρώτο είχε ιδρυθεί. Δεν είχε συμπληρώσει τις τάξεις του ακόμα, γιατί ήταν οκτατάξιο. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή εγώ ήμουν μαθητής το 1937 με τη φωτογραφία που έχω εδώ, της Τρίτης και Τετάρτης Δημοτικού, το 38 πήγαμε στην πρώτη γυμνασίου. Δώσαμε εξετάσεις που πρωτογεννήθηκαν τα αυτατάξια γυμνάσια και πήγα στην πρώτη γυμνασίου. Το σχολείο που πήγαμε πάρα πολύ, ήταν το Μοσχαντέρα, ιδιωτικό σχολείο. Μην κάνετε σας κάνει εντύπωση όμως, και ο καθηγητής και ο που είχε το σχολείο και όλοι υπήρξαν και τα παιδιά του αγωνιστές της ελληνικής αντίστασης. Το λέω αυτό γιατί ήταν φυτόριο και μάθησης και πειθαρχίας. Είχε φοβερή, ας το πούμε, υποδομή αυτό το σχολείο. Και από εκεί βγήκαμε αρκετοί και παρέψαμε. Αμέσως συμμετείχαμε σε αυτή την υπόθεση του συστήου, να αναπτύξουμε αυτή την υπόθεση του συστήου. Αυτό γινόταν στην αρχή πριν ιδρυθεί το ΕΑΜ, σας είπα, από τις ανάγκες των σχολείων. Εμένα μου ανέθεσαν το συστήριο του 12ου γυμνασίου. Και πήγαμε διάφορα φόρμα τρόφιμα από εκεί που μπορούσαμε για να μπορέσει να επιβιώσει οι μαθητές. Θυμάμαι σαν υπεύθυνος ότι δεν αφήναμε τους καθηγητές να πάρουν αυτό το συστήριο το δικό μας, γιατί ήταν για τους μαθητές, δεν ήταν για τους καθηγητές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άρχισαν, ζωήθηκε το πράγμα, γιατί μόλις δεν μπήκαν οι Γερμανοί και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έφταναν αυτού του είδους οι δραστηριότητες, έπρεπε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Και από εκεί οργανώσαμε την πάλι και την αντίσταση σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές. Οι Επωνίτες, το ΕΑΜ Νέων και οι κατόπιν Επωνίτες, υπήρχε η ανάγκη ενός συντονισμού αυτής της δραστηριότητας σε πανελλαδικό επίπεδο. Διότι αυτά που λέω τώρα εγώ για την Αθήνα ήταν για την Αθήνα, αλλά ήταν και σε άλλες περιοχές. Αντίστοιχα και άλλου είδους επικίνδυνης μορφής προβλήματα, όμως έπρεπε όλα αυτά η οργάνωση του αγώνα να γίνει κάτω από μια ενιαία κατεύθυνση και στόχο. Με αυτό το στόχο ιδρύθηκε το ΕΛΑΣ το 1942, όπου εκεί οι Ιαπωνίτες συμμετείχαν στις ειδικές ομάδες που είχαμε, τις ανταρτοϊαπωνίτικες, τις υποδειγματικές δημιουργίες όπως τις λέγαμε, και ήμασταν και με τον όπλο και με το ζούλα. Δηλαδή και στη δραστηριότητα την πολιτική, στη δραστηριότητα της επιβίωσης, στα πάντα. Νεολαίος σημαίνει τα κάνει στα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν ήταν επιπόλαιο, ήταν εθέλουσι, ήταν το ρεύμα της εποχής. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι όσο αν θέλετε παράξενο, τώρα που βλέπω στις σκηνές στη τηλεόραση τα παιδιά των Παλαιστινίων, που πετάνε στα αντένες, είναι 14, 12, 13 χρονών και κρατάνε αυτόματο, λέει, γιατί σου κάνει εντύπωση. Ξέχασες εσύ τι έκανες σε αυτή την ηλικία. Θέλω να πω δηλαδή ότι επαναλαμβάνονται αυτές οι σκηνές, επαναλαμβάνονται και σήμερα και σε τέτοιου είδους ηλικίες. Τις δημιουργεί η κάθε κατάσταση που δημιουργείται και η ανάγκη που δημιουργεί την κάθε φορά. Εδώ το κίνημα το δικό μας ήταν αξεπέραστο σε αυτό το σημείο. Οι διαδηλώσεις που γινόντουσαν κάτω από τη μύτη του καταφυγητή και οι συγκεντρώσεις που κάνανε ήταν καταφυγητές. Το 1942 θέλαμε να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου, εδώ στο 12ο. Επειδή λοιπόν κάποιοι μαθητές αντιδρούσαν πολύ λίγοι, πήγαμε λοιπόν εμείς και ορθώσαμε, πήραμε τα θερανία, τα βάλαμε από το έξω μέρος. Για να μην μπορεί να μπει κανένα το πρωί και πήγαμε στη συγκέντρωση. Ήταν οι καραμπινιέροι και πιάσανε τον πατέρα μου. Πιάσανε και εμένα, γιατί κάνανε τη διαδίθεση. Εν πάση περιπτώσει, μας αφήσανε, αυτό ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις, δεν δώσανε πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα κοντίνανε. Στις 23 του Φλεβάρη ιδρύεται η ΕΠΟΝ. Με την ίδρυση της ΕΠΟΝ ξεκίνησε ένα συνεργείο από τα Πετράλωνα και πιο από για εμάς τώρα και φτάσαμε σχεδόν μέχρι την Ομόνοια. Με πράσινη πουλιά την προετοιμάσαμε και αναγκήναμε την ίδρυση της ΕΠΟΝ. Το χαρακτηριστικό δεν ήταν ότι αρκεστήκαμε σε αυτού του είδους την αναγγελία. Έπρεπε να μπούμε στις εκκλησίες τις Κυριακές που θα γινόταν η λειτουργία και να αναγγείλουμε την ίδρυση της ΕΠΟΝ. Στην εκκλησία λοιπόν των τριών ιεραρχών, με ομάδα περιφρούρησης, γιατί καυτέρες υπήρχαν και υπάρχουν πάντα,
με σηκώσανε να αναγγείλω την είδηση της επόμενης στην Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι χειροκροτήσανε κιόλας. Κάποιοι χειροκροτήσανε κιόλας. Από εκεί και πέρα ξεκινήκαμε σε όλη τη συμμετοχή, σε όλη τη δραστηριότητα. Εδώ τα Πετράλωνα πρέπει να πω ότι ήταν το προκεκλημένο φυλάκιο της αντίστασης. Διότι αν λάβατε υπόψη σας ότι στη γωνία εδώ από πάνω ήταν η Ναυτική Σχολή Ασυρμάτου, που ήταν με τους Ιταλούς και κατόπιν με τους Γερμανούς, ήμασταν απέναντι ο ένας από τον άλλον δηλαδή. Από εκεί ήταν ο προσφυγικός εγκυμός, η περίφημη συνοικία Τόνιρο που λέμε, η οποία έβγαλε από εκεί πολλούς αγωνιστές και πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλα τα σημεία του αγώνα. Ήταν όμως περιορισμένος ο χώρος. Να λάβετε υπόψη σας, από πάνω είχαμε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς και κάτω είχαμε το όριο της φυλακής του Συγκρού. Οι φυλακές του Συγκρού ήταν στη Χαμοστέρνα, αυτό που λέμε τώρα η Χαμοστέρνα, που έχει γίνει η λοφόρος της Χαμοστέρνας. Από πάνω είχαμε, οι φύλες γίνανε αργότερα. Λοιπόν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η αντιπαλότητα αυτή. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί πήγα και χαρτιερισμός, ο οποίος ερχόταν με πολιτικά και διάφορα άλλα πράγματα, και καρφώναμε στους νεολαίους. Οι νεολαίοι που έχουν πέσει σε αυτόν τον αγώνα είναι 32 από τα Πετράλωνα κατά την περίοδο εκείνη. 32. Από εκτελέσεις, από δολοφονίες, από ένα σωρό πράγματα. Ποτέ όμως δεν το πάραμε καλά. Η οργάνωση την εποχή εκείνη, με την ίδρυση ΕΠΟΝ, είχε 65 μέλη των Πετραλώνων. Και στο τέλος του 44, τα μέλη ήμασταν 180. Και εκτός από τα άλλα, πήραμε μέρος και σε όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά το Δεκέμβρη πήραμε μέρος και στο Δεκέμβρη. Εμάς ήρθε το 11ο Σύνταγμα Τρυπόλεως και στρατοπέδευσε στο σχολείο μας, στο 12ο Γυμνάσιο, και εγώ ήρθα σύνδεσμος, γιατί ήμουν και επικεφαλής της αλληλεπινήτικης ομάδας της νεολαίας και ήμουν σύνδεσμος για να πηγαίνω τα τμήματα στις μάχες στο Φιλοπάπου και στο Μακρυγιάννη. Και προχτές που είδαμε, βρέθηκε ένας όλμος στο νόμο του Φιλοπάπου, ήταν από την εποχή εκείνη. Το θέμα όμως ποιο ήταν. Εμείς πολεμάγαμε τη νύχτα και τους διώχναμε τον κατήφορο, αλλά το πρωί που ξημέρωνε, επειδή εμείς απαγορευόταν να χτυπήσουμε την Ακρόπολη, και λάβετε το υπόψη σας, οι Εγγλέζοι που ήταν από εκεί απάνω, μας στερίζαν από εκεί πάνω. Και από εκεί χάναμε πάρα πολύ κόσμο και βομβαρδίσανε πολλές φορές και το συνοικισμό μέσα στις παράγκες, ρίχνανε όλους. Μετά το Δεκέμβρη, φούντωσε η οργάνωση ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν η πολιτική οργάνωση. Με διωγμούς, με κυνηγητά και με ένα σωρό άλλα πράγματα. Και λειτουργούσε μέχρι το 47 που διαλύθηκε τυπικά, αλλά το 49 εγώ πέρασα στρατοδικείο και άστηκα 18 Μαρτίου του 49, μας πήγαν στη Μακρόνισο και πέρασα έξω από το στρατοδικείο τον Ιούλιο του 49. Πριν από τη δίκη τη δική μας, που ήμασταν ο πρώτος τμήματος ΕΠΟΝ Αθήνας και ήμασταν οι 6 συνηθίδες της περιοχής, δικάστηκε το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ και δικαστήκανε 16 σύντροφοι σε θάνατο. Την άλλη μέρα έφευγε ο πρώτος τμήματος ΕΠΟΝ Αθήνας, που ήμασταν εμείς, να πάμε με την ίδια σύνθεση στρατοδικείου στο ίδιο στρατοδικείο, όπου και πήγαμε. Ευτυχώς δεν εκτελέστηκε κανένας μετά την προθεσμία αυτή και υπήρχαν πάρα πολλά γνωστόματα, να μην αναφέρω τώρα γιατί είναι γνωστοί, άλλωστε έχουν γραφεί αυτά τα πράγματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο λαός αγκάλιασε το αρνητικό κίνημα, συμμετείχε στον Ελλάς, συμμετείχε η νεολαία στην ΕΠΟΝ και είναι μεγάλη προσφορά σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ελλάδας το φούντομα αυτού του αγώνα. Πρέπει να πω συμπληρωματικά, επειδή από στοιχεία τα οποία υπάρχουν εδώ, τι έκανε και τι έφτιαξε υπό στα χωριά, πολιτισμό, τραυματίες, σε κάθε μορφή ανάγκη ήταν παρόντες οι νεολαίοι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην λέει μπροστά. Εκείνο που θέλω να πω και να μην σας κουράσω πάρα πολύ με τα πετρελαιονίτικα, είναι ότι αυτή η συνέχεια, κυρίως η πολιτική συνέχεια, υπήρξε. Και πρέπει να σας πω ότι μετά το 1952 η συνοικία των Πετραλώνων ήταν η πρώτη
σε αποτελέσματα της, του αριστερών κομμάτων, κυρίως της εποχής εκείνης, της ΕΔΑ κτλ. Εδώ το 58, που γίναμε και αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν συντηρητική η συγκίνηση στην εποχή του κόσμου και η ψήφη. Γενικά, όλες τις συγκεντρώσεις προεκλογικές της Αθήνας, σε συνδυακό επίπεδο, αρχινάγανε από τα πετράλαια. Γιατί είχε αυτή την υποδομή, είχε αυτό την προέλευση, αυτή την ψυχολογία, αυτή την βαλικαριά, αυτή την αποφασιστικότητα και αυτή τη λειτουργία μέσα στον χώρο όλου του πληθυσμού. Και μέχρι σήμερα, και να σας το πω, παρά τις όποιες σκαμπανεβάσματα, είμαι υπερήφανος που περνάω από τους δρόμους των Πετραλώνων, με ξέρουν όλοι, γιατί δεν μπορεί να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου. Πορεία σου είναι μέσα στην γειτονιά σου, μέσα εκεί που γεννήθηκες. Έχουν περάσει σαν κινηματογραφική ταινία. Πότε περάσανε τα 75 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ και τα 90 που έφτασα εγώ και με βάση ας πούμε από αυτό το ξεκίνημα δεν έχουμε μεταλλήσει για τίποτα. Πιστεύουμε σε αυτό και είναι απόλυτα δικαιολογημένα ορισμένα συνθήματα που ακούγονται και σήμερα και ένα που ακούστηκε χθες στην Βουλή ότι εμείς είμαστε από άλλον υλικό. Αυτό το άλλο υλικό ήταν η ΕΠΟΝ. Να το ξέρετε. Και γενικότερα το εανικό κίνημα. Και υπάρχει ακόμα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Και θα ήθελα να το πω. Έχουμε μία αδυναμία στο να μπορούμε να βγάλουμε προς τα πέρα αυτού του είδους το επίτευγμα της εθνικής αντίστασης. Και των επιτευγμάτων της εθνικής αντίστασης. Που ένωσε τον λαό, τον έβαλε σε τάξη μάχης, που έδωσε αγώνες, που τον κατασπαράξαν. Και διαρωτάμε πολλές φορές, έτσι χθες εν όψη της ομιλίας έλεγα, με συγχωρείς, γιορτάζουμε την εθνική επέτειο του 21. Το 21 δεν έγινε φιλή, δεν έγιναν διωγμοί, δεν έγιναν τίποτα άλλα. Ασχολούνται με αυτά ή τιμάμε τους ήρωες και τιμάμε τους αγώνες του ελληνικού λαού. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό με το κεφάλαιο εθνική αντίσταση σήμερα. Και είναι αυτό το οποίο πρέπει οι νέες γενιές να προσπαθήσουν να πάρουν τη σκητάλη και να προχωρήσουν πάνω σε αυτή τη βάση. Αυτό είναι εθνικό θέμα. Θα έπρεπε η ιστορία αυτή και τα γεγονότα να διδάσκονται στα σχολεία. Να ξέρει ο καθένας ποιος είναι, από πού ήρθε και τι γίνεται. Και θα μπορούσε να έχει από πάρα πολλές πλευρές καθαρότερο οπτικό μάτι για να δει ορισμένα πράγματα. Επειδή ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά με κατέχει μία συγκίνηση και δεν το κρύβω, γιατί δεν είναι δυνατόν τόσα πράγματα να περάσουν έτσι ανεπιστρεπή, και δεν μ' αρέσει να μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο για να πείσω ορισμένα πράγματα, ήθελα να πω τα γενικά, τα οποία θα πούνε και οι σύντροφοι που έχουν εδώ πέρα, θα πάρουν τον λόγο στη συνέχεια. Εκείνο που ήθελα τέλος να πω για τα πετράλαια είναι το ότι κρατήσαμε ψηλά τη σημαία εδώ, κάτω από αντίστοιχες συνθήκες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και επειδή και ξανά οι περιπτώσεις, βλέπετε αυτές τις ημέρες τι γίνεται, ουρλιάζουν. Έχουν πάψει να ουρλιάζουν οι λύκοι και ουρλιάζουν οι άνθρωποι τώρα. Ήταν στη Μακρόνησο αυτό, στη μία φάση, τώρα ουρλιάζουν κάποια άλλα καθάρματα. Γνωστά και μία, ξέρετε, που είναι γνήσιοι εκπρόσωποι του φασισμού. Και ο κίνδυνος που υπάρχει, μη μας ενδιαφέρει. Προσπαθούν να δεκαθιδρύσουν μια νέα, ένα νέο φασισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να τα δούμε μπροστά, να οργανώσουμε την νεολαία στον αγώνα αυτών, ανεξάρτητα από κομματική ή άλλη αντίληψη, και να οργανώσουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Το κύριο του πρόβλημα μας σήμερα είναι με τον φασισμό ή ενάντια στον φασισμό. Το πρώτο ερώτημα πρέπει να πει. Και θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι. Αυτό που λέγαμε παλιά. Πέφτοντας κάπου, μα πάντα νικώντας, σώζομαι έθνη και δούλους λαούς. Και είναι συγκινητικό. Εδώ στους συντρόφους και σας πω γιατί δεν δίνουν όλη την ίδια ευαισθησία. Κάθε χρόνο εδώ έχουμε καμιά δεκαριά εκτελεσμένους επονίτες της μεταφυλικής κατάστασης στο Σωτηρία. Κάθε χρόνο πάμε στο μνημόσυνο εκεί. Είναι και μια συντρόφισσα εδώ πέρα από το Μπρίκι. Επέμενα τόσες φορές να μπολιάσω τους δύο να πάμε σε αυτό το νέο.
Και έχουμε, τους έχουμε πάει και έχουμε πάει συνέχεια 3-4-5 χρόνια έχουμε πάει. Όμως, εμείς κάποιοι που έχουμε απομείνει τελευταίοι, σε κάποια στιγμή θα φύγουμε. Τη σκητάλη πρέπει να την πάρετε, σύντροφοι, κάποιοι νεότεροι, πιστεύοντας αυτή την πορεία, πιστεύοντας αυτόν τον αγώνα. Δεν υπάρχει και άλλος δρόμος. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον καινούργιο φασισμό για να μπορέσει να νιώσει ο κόσμος μία άμεση να μπορέσει να απαλλάξει και άλλα πράγματα. Είναι βασικό θέμα και αυτές τις μέρες δίνεται αυτή η μάχη. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε και οι εμπειρίες που έχουμε κι εμείς από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αύριο θα δημοσιευτεί και μια συνέντευξη πιο λεπτομερή.